Λοιπόν, στο Σίγμα όλα μπορούν να συμβούν. Φέτος νομίζω ότι θα είναι ακόμα μια χρονιά πρωτιάς. Και βέβαια ένα μεγάλο μυστικό της επιτυχίας είναι οι συνεργάτες του Σίγμα. Και ένας από τους συνεργάτες του Σίγμα είναι ο καλεσμένος μου τώρα, είναι ο αγαπημένος μου Μιχάλης Οικονόμου, είναι συνειδητής του foodie.com, το foodie που ήρθε να αλλάξει πολλά πράγματα όσον αφορά έτσι, τα βράδια, τη διατροφή μας, τη διασκέδασή μας, γενικότερα ας πούμε να προσέχει τη σιλουέτα μας. Λοιπόν, Μιχάλη μου, καλημέρα. Καλημέρα, Αντρέα μου. Έτσι. Να ευχηθώ και εγώ καλή τηλεοπτική σεζόν με τη σειρά μου. Να είμαστε καλά όλοι. Γιατί λέω ότι είναι μυστικό η επιτυχία, μυστικό επιτυχίας οι συνεργάτες. Και ένας από αυτούς είσαι και εσύ εδώ και πολλά χρόνια κοντά μας. Λοιπόν, 3 χρόνια ζωής στο foodie.com. Εγώ το θυμάμαι από τη γέννησή του. Το είχαμε κουβεντιάσει τότε. Ήταν μια πολύ δειλή-δειλή χαμηλών προσδοκιών προσέγγιση, χαμηλών τόνων. Mm-hmm. Και αυτό το πράγμα εξελίχθηκε σε ένα boom τέτοιο που σχεδόν το foodie έγινε απαραίτητο για πάρα πολύ κόσμο. Να εξηγήσουμε τι είναι το foodie. Εντάξει, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Επομένως, το food είναι μια ιστοσελίδα και ένα mobile application όπου ο κόσμος μπορεί να παραγγείλει online το φαγητό του ή τον καφέ του, ναι, εύκολα και γρήγορα. Ναι, δεν είναι μόνο φαγητό, είναι και καφές. Καφές, γλυκά, γλυκό, τα πάντα. Θέλεις, ακριβώς, ναι. Για delivery. Delivery. Με πολύ εύκολο τρόπο, βάζει τη διεύθυνσή του και του εμφανίζει τις επιλογές που έχει ο πελάτης για να παραγγείλει αυτό που θέλει. Γιατί το κάνει ας πούμε, πιο εύκολο αυτό το πράγμα, γιατί το λέμε ας πούμε, ότι είναι μια σελίδα που δημιουργεί νέα δεδομένα και όσον αφορά τη χρήση και την ευκολία μας, γιατί είναι πιο εύκολο. Το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο θα αναφέρω είναι οι επιλογές που υπάρχουν. Ναι. Πλέον έχουμε ξεπεράσει τις 520 επιλογές στο foodie, συνεργάτες δηλαδή σε όλη την Κύπρο. Εγώ το θυμάμαι, το άφησα στο 50-30. Ακριβώς. 500. Μαζί ξεκινήσαμε τότε έτσι παρέα και ξεπεράσαμε τα 520 εστιατόρια και καφέ και προστίθονται συνεχώς νέα. Επομένως, αντιλαμβάνεσαι ότι το κάνει πάρα πολύ εύκολο για τον πελάτη να διαλέξει τι θέλει. Σήμερα μπορεί να θέλει ένα καφέ, αύριο ένα σουβλάκι, μία πίτσα. Έχει μεγάλη ποικιλία δηλαδή όσον αφορά επιλογής. Ακριβώς, έχει τα περισσότερα έτσι και συνεχώς αυξάνονται. Τώρα θέλω να μου πεις κάτι, επειδή σε ξέρω χρόνια πολλά και ότι είσαι ένα πολύ πρωτοποριακό άτομο που γουστάρει πολύ την καινοτομία. Πες μου λιγάκι το ρόλο της ομάδας γενικότερα εκεί στο foodie. Πώς δουλεύετε εσείς για να καταλάβει ο κόσμος ότι μια μικρή ομάδα με ένα τόσο μεγάλο αποτέλεσμα. Η ομάδα, Αντρέα μου, είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε μια ομάδα που κάνουμε πολύ καλή υλοποίηση αυτό το πράγμα. Αγαπάμε καταρχάς αυτό που κάνουμε. Έτσι. Και έχουμε πολύ δυνατή κουλτούρα από πίσω. Μαθαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα, εξελισσόμαστε πάρα πολύ γρήγορα. Προσπαθούμε συνέχεια να προσθέτουμε τους καλύτερους στην ομάδα μας και λέμε ότι έχουμε μια ομάδα η οποία είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Μικρή δεν θα την έλεγα πλέον, γιατί πλέον ναι, έχουμε ξεπεράσει τα 30. Έχω μείνει στο μικρίο. Έχουμε ξεπεράσει τα 34 άτομα full time. Εντάξει. Και συνεχώς προσθέτουμε κόσμο. Μπορείς είναι καλό αυτό να το ακούσουν εδώ και οι φίλοι μας, ότι αν θεωρούν ότι είναι από τους καλύτερους παγκοσμίως, μπορούν να έρθουν κοντά μας να μιλήσουμε. Μιλάς τώρα για μεγάλη ομάδα. Εγώ νόμιζα ότι ήταν η ομάδα εκείνη η μικρή που είχα αφήσει εγώ στο ξεκίνημα. 34 άτομα full time σήμερα που μιλάμε. Το κάνεις στο τέλος οργανισμό εκεί, μου φαίνεται το φούτι και θα τρελαθούμε ομαδικός. Εντάξει, αφού τώρα με πας αυτά, ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, έχει φτάσει σήμερα το φούτι να έχει 500 τόσα εστιατόρια, 34 άτομα κόσμο που δουλεύει καθημερινά. 3 χρόνια ζωής, τα επόμενα 5 χρόνια ζωής, τα επόμενα 3 χρόνια ζωής. Είμαστε μια εταιρεία τεχνολογίας. Μας αρέσει να καινοτομούμε. Ναι. Και ειδικά σε ένα χώρο όπως είναι το φαγητό, ο καφές, όλα αυτά που έχει να κάνει με την εστίαση, έχει πάρα πολύ περιθώριο για να βγουν νέες τεχνολογίες μέσα. Δηλαδή, εμείς ήδη δουλεύουμε, ναι, κάνουμε το R&D μας, ερευνητικά τα εργαστήριά μας και βρίσκουμε λύσεις τεχνολογικές που θα λύνουν προβλήματα σοβαρά και για τον κόσμο και για τους συνεργάτες μας στα καταστήματα για την επόμενη πενταετία. Θα έρχεται ένα μαγικό χαλί, φίλες και φίλοι, στο σπίτι σας. Θα ανεβαίνετε πάνω, foodie.com θα γράφει από κάτω. Θα πηγαίνει στο εστιατόριο που θέλετε. Από πάνω θα παίρνετε αυτό που θέλετε, θα επιστρέφετε σπίτι σας. Κάπως έτσι. Η τεχνολογία που αναφέρεις ήδη υπάρχει στο εξωτερικό με τα drones. Φαντάζεσαι τώρα. Δεν θα έλεγα ότι είναι μια τεχνολογία που εφόσον συμβεί παγκοσμίω είναι μακριά για τα δεδομένα της Κύπρου. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα να πίνουμε τον καφέ μας και να το φέρνει τον drone πάνω, φαντάζεσαι. Εγώ το φαντάζομαι. Εσύ είμαι σίγουρο το φαντάζεσαι. Όπως φαντάζεσαι και άλλα πολλά πράγματα. Ναι. Τώρα, τι μπορεί να βρει κανείς στο foodie. Επειδή υπάρχουν και ιδιαιτερότητες. Πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, είναι χορτοφάγοι. Mm-hmm. Πολλοί άνθρωποι είναι διαβητικοί. Mm-hmm. Αυτοί μπορούν να βρουν καταφύγιο κοντά σας. Εννοείται. Ρόλος ο δικός μας είναι να δίνουμε όλες τις επιλογές στους πελάτες μας για να
βρίσκουν ακριβώς αυτό που θέλουν. Και μπορώ να σου πω ότι σε έναν βαθμό τις αυξάνουμε κιόλας. Δηλαδή, συμβουλεύουμε κι εμείς τους ίδιους μας συνεργάτες να παρακολουθούν πάντα τις ανάγκες των πελατών μας, να συμβαδίζουν με τις ανάγκες της αγοράς για να προσθέτουμε εκείνα τα πράγματα τα οποία κάνουν νόημα. Ναι, σαλάτες, υγιεινή διατροφή, για χορτοφάγους και όχι μόνο, τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα κάποιος μπορεί να βρει. Αυτό λέμε η πλευρά των πελατών, η πλευρά της αγοράς, οι εστιατόρες. Οι άνθρωποι έχουν επιχειρήσεις με καφέ, ζαχαροπλαστικά. Πώς σας βλέπουν πλέον, άλλο μάτι. Το feedback που παίρνουμε από τους συνεργάτες μας είναι πάρα πολύ θετικό. Θα έλεγα ότι το σημείο κλειδί είναι ότι το foodie αύξησε γενικότερα την αγορά στην Κύπρο. Ένας πελάτης που μπορεί να παράγγειλε μια φορά την εβδομάδα, τώρα παραγγέλνει 2,5. Αυξήθηκε πάρα πολύ συχνότητα. Παραγγελίες, επομένως βλέπουν οι εστιατόρες συχνούς πελάτες να δουλεύουν με τα καταστήματά τους. Είναι και εκείνοι happy με αυτό το κομμάτι και δημιουργούμε σχέσεις οι οποίες είναι αυτό που λέμε win-win. Και μας αρέσει και εμάς αυτό το πράγμα γιατί η σκληρή δουλειά που κάνουμε από εδώ. Είναι επίκαιρο τώρα, Κυπριακό στη μέση, win-win είναι. Λοιπόν, φίλε μου καλέ, εγώ εύχομαι και είμαι σίγουρος γι' αυτό, δεν το εύχομαι απλά. Είμαι σίγουρος ότι κάθε μέρα που περνάει το food.com εξελίσσεται προς όφελος ημών των καταναλωτών βέβαια, έτσι. Αλλά και των επιχειρήσεων φυσικά. Γιατί είναι αμοιβαίο το όφελος. Αμοιβαίο και σίγουρα για να πάνε τα πράγματα καλά πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί μου Μιχάλη Οικονόμου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα μου. Πάντα επιτυχίες και είμαι σίγουρος ότι τα καλύτερα έρχονται για σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά με το food.com. Εύχομαι να περάσατε και σήμερα καλά, ελπίζω δηλαδή. Ραντεβού αύριο το πρωί 7 παρατέταρτο, καλό υπόλοιπο. Όλα τα υπόλοιπα, όλες οι ειδήσεις, όλη η επικαιρότητα σε λίγο στην Κατερίνα στο μεσημέρι και κάτι. Αλλά ενδιάμεσα η Θέκλα με τον Πέτρο μου εδώ για νέες περιπέτειες ζωής. Γεια σας, καλό υπόλοιπο και ραντεβού αύριο. Γεια σας.